αρχίζει το μάτς. Παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια Δευτέρα μαζί σας, στα Έδρανα και στις Κερκίδες, με πλούσια πολιτική επικαιρότητα αλλά και αθλητική επικαιρότητα. Χθες τελείωσε το πρωτάθλημα και με εκλεκτό καλεσμένο. Ησυχάσαμε. Ησυχάσαμε τελείως το πρωτάθλημα. Ναι. Είχαμε αγωνία μέχρι το τέλος. Έχουμε την άλλη εβδομάδα. 100 λεπτά παίξαμε. Final Four. Μπάσκετ. Ναι, εντάξει, μπάσκετ. Θα έχουμε πιο ωραία. Έχουμε τελικό μετά από 15 μέρες. Δεν θα ησυχάσουμε από τα αθλητικά. Όχι, ευτυχώς. Ησυχάσαμε λίγο Σπανιόνιος. Α, εντάξει, σωθήκατε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, εκλεκτός καλεσμένος. Μεγάλη μας τιμή είναι εδώ. Πολύ πολύ στάσεις. Πρώην υπουργός. Και σχέση με δημοσιογράφους. Στενότατα. Πρώτα δημοσιογράφος, μετά πολιτικός. Ο Ευάγγελος Αντώναρος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπατε. Είμαι βέβαια γέννημα θρέμα της δημοσιογραφίας, την οποία υπηρέτησα πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι πάντα είναι για μένα ευχάριστο. Άλλωστε αυτό έκανα και στην πολιτική, ας μην ξεχνάμε. 5,5 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και κάθε μέρα briefing. Και θα πω και σήμερα κάτι, αγαπητοί φίλοι, το οποίο ίσως δεν έχει. Βλέπω τις μέρες αυτές τα δημοσιεύματα για την επαναφορά του briefing που εμένα με γεμίζει με μεγάλη χαρά. Θυμάς. Γιατί είναι κάτι, ένα θερμός δύσκολος για αυτόν που τον κάνει. Κάθε μέρα ήταν και μια δοκιμασία. Και νομίζω ότι κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος περνάει αυτή τη δοκιμασία, έτσι που το αισθάνεται, γιατί είναι θέση ευθύνης. Πρέπει λοιπόν αυτό να υπάρχει και χαίρομαι πάρα πολύ που η καινούργια κυβέρνηση μετά από μια διακοπή τριών χρόνων, το ξαναρχίζει. Θυμήθηκα σήμερα πόσα briefing έχω κάνει. Ο αριθμός με φοβίζει ακόμη και εμένα τον ίδιο. 557. Είμαι ο δεύτερος στον αριθμό briefing που έχουν γίνει μετά τον προκάτοχό μου από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Ρέπα, ο οποίος είχε και τη μακροβιότερη διαδρομή συνεχώς ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έχει κάνει ελαφρώς μεγαλύτερο αριθμό, και τρίτος νομίζω είναι ο άνθρωπος που διαδέχθηκα και πολύ καλός μου φίλος, ο Θόδωρος Ρωσόπουλος. Στον αριθμό των briefing. Να ξεκινήσουμε με αυτό, είναι πολύ ωραίο, έτσι, ωραία πάσα. Βέβαια το briefing τώρα δεν θα είναι κάθε μέρα, είναι μόνο δύο φορές τη εβδομάδα. Αλλά ήταν καθημερινό. Ήταν καθημερινό. Πόση προετοιμασία χρειαζόταν? Καταρχήν η προετοιμασία είναι συνεχής. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Έτσι. Ενημερώνεσαι συνέχεια για όλα τα θέματα. Έτσι. Συνομιλείς συνέχεια με τον Πρωθυπουργό για να είσαι μέσα στα πράγματα. Και βεβαίως συνομιλείς συνέχεια και με τους υπουργούς. Οπωσδήποτε καθημερινά με εκείνους τους υπουργούς που έχουν τα υπουργεία κλειδιά. Έτσι. Που παράγουν κυρίως καθημερινά πολιτική ή ειδήσεις, αν θέλετε. Για να ξέρεις τι γίνεται και να μην βρεθείς στα βράχια. Και μετά η προετοιμασία αυτή καθ' αυτή άρχισε κάθε πρωί. Νομίζω ο Νίκος ο Αρμένης το ξέρει, γιατί ερχόταν στο briefing σχεδόν καθημερινά. Άρχισε από τις 8 η ώρα το πρωί που κάναμε μια σύσκεψη στο Ζάπιο με τους εκπροσώπους όλων των Υπουργείων και άλλων σημαντικών υπηρεσιών. Παίρναμε το υλικό το οποίο χρειαζόταν. Της επικαιρότητας. Δίναμε τις οδηγίες που χρειάζονταν για να επικαιροποιηθεί το υλικό και να μας έρθουν μέχρι τις 12. Εγώ ήθελα μέχρι τις 12 η ώρα, το briefing γινόταν στη 1 κάθε μεσημέρι. Ήθελα μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι να υπάρχουν στο γραφείο μου τα σημειώματα, στοιχεία των αρμοδίων υπουργών. Είχα και εγώ ενάψηματα. Ξέρετε, αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία που λέω. Βεβαίως μετά από αυτή την σύσκεψη γινόταν μια στενότερη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η απευθείας επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κώστα Καραμαλή τότε, και η τελική προετοιμασία με τους δικούς μου συνεργάτες ας το πούμε έτσι, της διατύπωσης, της προετοιμασίας για τις διατυπώσεις, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα όταν είναι λεπτά θέματα, θέματα εξωτερικής πολιτικής, θέματα οικονομικής πολιτικής, θέματα εθνικής άμυνας, εκεί οι διατυπώσεις πρέπει να είναι αυστηρές και συγκεκριμένες. Και σαφείς. Σε άλλα πράγματα όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακριβώς επειδή παρουσιάζει, ερμηνεύει και περνάει μέσω των δημοσιογράφων τις σκέψεις,
της πράξης της κυβέρνησης, αυτό το πράγμα το ερμηνεύει, το μπαίνει στο βάθος, μπαίνει στο πετσί των πραγμάτων και αυτό συνεχίζεται μετά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που βιώσατε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος? Θα σας πω, ήταν, θα το πω ευθέως, ήταν νομίζω πολλές οι στιγμές, δεν είναι λίγες, αλλά θυμάμαι δύο στιγμές. Ήταν η αναγνώριση των Σκοπίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια στιγμή που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν καθοδόν προς ένα ταξίδι στο εξωτερικό και αυτό έγινε λίγα λεπτά, αν θυμάμαι καλά, πριν αρχίσει το briefing. Οπότε είχα απευθείας συνεννόηση με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πέτρο Μολυβιάτη. Και μια άλλη φορά που είχαμε κάποιο ατύχημα που... Με το ήλιος. Όχι. Στο ήλιος ήμουν εγώ, βρισκόμουν στο εξωτερικό και γύρισα την ίδια μέρα από το εξωτερικό και το χειρίστηκε ως εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος. Ήταν και καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά. Ήμουν διακοπές. Ναι. Και γύρισα την ίδια μέρα. Αλλά είχαμε κάποιο ατύχημα στρατιωτικό και αυτά όταν, ξέρετε, γίνει λίγα λεπτά πριν από το briefing, αναγκαστήκαμε και το καθυστερήσαμε για ένα τέταρτο. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, τότε υπουργός ο Βαγγέλης ο Μημαράκης. Επαφές, αυτό έχει και μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Βέβαια, όταν είναι για στρατιώτες, βέβαια. Είναι πολίτες της χώρας μας και είναι άνθρωποι οι οποίοι χάνονται. Είναι πολλά όμως τα γεγονότα. Δύσκολες στιγμές ήταν και οι στιγμές της διαχείρισης των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 2008. Πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί εξελίσσονταν με έναν πολύ γοργό ρυθμό, σε ένα άναρχο περιβάλλον, από ομάδες που δεν ξέραμε από πού ακριβώς προέρχονταν και πού κατευθύνονταν. Και ήταν και η αρχική μας σκέψη ήταν να αποκαταστήσουμε την ηρεμία στη χώρα και ταυτόχρονα να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα πέρα από τη δολοφονία του νεαρού Γρηγορόπουλου. Σήμερα η χώρα περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Να φανταστώ ότι δεν ζηλεύετε τον Γαβρίλη Σακελαρίδη που κάνει τη δουλειά που κάνατε εσείς τώρα. Δεν θα θέλετε να είστε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος? Θα σας πω μια ιστορία που μου είπε ο Βαγγέλης ο Βεντζέλος, με τον οποίο γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια. Μια φορά το... Υπήρξε και αυτός κυβερνητικός. Μα γι' αυτό το λέω. Από το 93 μέχρι το 96. Έτσι. Και εγώ είμαι τότε πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένων Τύπων και είχαμε και στενή επικοινωνία, επαφή με την άλλη ιδιότητα που είχα. Και μου είπε σε μια στιγμή, μου λέει: ξέρεις, δεν σε ζηλεύω καθόλου, το έχω περάσει. Του λέω: δεν έχεις περάσει τίποτα. Λοιπόν, που στο λέω, του λέω: ο Βαγγέλη, είμαστε και οι δύο Βαγγέλιδες. Αυτά που μου λες είναι 15 χρόνια πίσω. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει, δεν το λέω ποιοτικά, έχουν γίνει πιο επιθετικοί. Είναι μια διαπίστωση την οποία κάνω. Η πίεση της επικαιρότητας είναι πιο μεγάλη. Βέβαια. Ο ανταγωνισμός είναι πιο μεγάλος, βέβαια. Τα μέσα πιο Έχετε πολλά. Έχετε δίκιο, βέβαια. Στο μεταξύ είχαν αρχίσει και έβγαιναν όταν γινόταν αυτή η συζήτηση και τα μέσα ενημέρωση στο διαδίκτυο. Στα site. Δεν υπήρχαν αυτά το 93 και 96. Κάθε φορά είναι πιο δύσκολη. Και άλλωστε δεν ζηλεύω κανέναν. Ο καθένας έχει το δικό του. Όχι, δεν ζηλεύω κανένα με την εξής εννοία. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Βέβαια, σωστό. Όλους τους εκπροσώπους, μα όλους, τους ξέρω, τους ήξερα προσωπικά. Δυστυχώς, δύο από αυτούς, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι πια στη ζωή. Είναι ο Δημήτρης ο Μαρούδας και ο δικός μας από τη Νέα Δημοκρατία, ο Βασίλης ο Μαγκίνας, που χάθηκε πρόσφατα. Εξαιρετικός μου φίλος. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Βέβαια. Και τη δική του προσέγγιση. Και όταν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, το τελευταίο πράγμα που θέλεις να το ξανακάνεις. Εγώ πιστεύω στη ζωή σου κάνεις ένα βήμα, το ολοκληρώνεις και πας στο επόμενο. Πάντως, διαβάζοντας, έτσι να πάρω κι εγώ μια εικόνα για τον καλεσμένο μας, όταν ξεκίνησε το briefing, ας πούμε, δηλαδή επί Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974, ήταν πολύ στενό και ήταν off the record. Δηλαδή, ο Παναγιώτης Λαμπρίας μάζευε τους πολιτικούς, όχι όλους. Προφανώς από την καθημερινή, από την βραδινή, κάποιους από την απογευματινή, από τις εφημερίδες. Δεν παίρνει ένα πέρα στο ιερό. Όχι, αυτό ακριβώς. Και γινόταν, λέει, μια κουβέντα η οποία ήταν off the record. Δηλαδή τους ενημέρωνε ο Λαμπρίας για κάποια πράγματα ή για όλα, δεν ξέρω τι, αλλά έμενε off the record αυτό. Και όταν μετά ανέλαβε επίσης ο Τσαλδάρης,
Γινόταν, λέει, για να μπει, λέει, στο. Να συμμετάσχει. Το έχω ακούσει από παλαιότερου. Ναι, για να συμμετάσχει. Δεν υπήρχε, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά όλα αλλάξανε από το 81 και μετά. Άντε και έμπαινε, δεν έκανε ευθεία ερώτηση. Όχι, τι ερώτηση. Δεν υπήρχε. Ναι. Μέχρι να τολμήσει να σηκώσει χέρι. Ξέρετε τι μάχη δώσαμε με την ιδιότητα, εγώ τότε την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Συνταποκριτών Ξένου Τύπου, δηλαδή των δημοσιογράφων που εκπροσωπούν εδώ ξένα μέσα. Λόγω ξενόγλωσσα μέσα, για να μπορούμε να μετέχουμε στο briefing. Δεν μας δέχονταν. Στην αρχή, μάλιστα, ήθελαν μας κάνουν ένα ξεχωριστό briefing, το οποίο δεν είχε και καμία πολύ μεγάλο νόημα. Μας είπανε μετά να καθόμαστε στις πίσω θέσεις και να μην κάνουμε ερωτήσεις και σιγά σιγά. να σας πω, είναι άλλες εποχές. Δεν υπήρχαν τότε τα ηλεκτρονικά μέσα, ούτε η τηλεόραση, ούτε τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Και βεβαίως, εκείνο το οποίο κανείς δεν έχει, ή μάλλον πολύ λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει, το briefing. Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είναι μια διαδικασία που γίνεται ζωντανά σε πραγματικό χρόνο. Τι εννοώ? Τη στιγμή που ο κ. Σακελαρίδης σήμερα ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες, είναι μια κάμερα ή δύο κάμερες ή τρεις κάμερες οι οποίες το καταγράφουν αυτό, μεταδίδεται απευθείας εκεί στους παραλήπτες και αν θέλουν μπορούν να το βγάλουν και ζωντανά στον αέρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχεις τη δυνατότητα ή το δικαίωμα να επανορθώσεις, να βελτιώσεις, όπως έχεις άλλες φορές σε άλλες συνεντεύξεις. Ναι, βέβαια. Να ανοίξω μια παρένθεση για την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ζωή σας. Και είναι. Ο Ξένος Τύπος, γιατί ήμουν 30 χρόνια ανταποκριτής Ξένου Τύπου. Έχετε κρατήσει σχέσεις, έχετε, δηλαδή θα ήθελα την εικόνα πώς ο τύπος, γιατί έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, έχουμε την εικόνα του γερμανικού τύπου, ας πούμε, πολλές φορές να είναι εχθρικός προς την Ελλάδα. Ή ξέρω εγώ, έχουμε τον Guardian που λένε ότι είναι φιλικός ή κάποιες γαλλικές εφημερίδες. Έχετε εικόνα για το πώς βλέπουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό μέσα σε ένα, να το πούμε σχηματικά, να το ματοποιήσουμε, να γενικεύσουμε. Εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έλεγα το εξής πάντα. Όσο λιγότερο ασχολούνται τα διεθνή μέσα με μια χώρα του δικού μας μεγέθους, διότι φυσικά με την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και λόγω άλλων πραγμάτων ασχολούνται πολύ. Τόσο το καλύτερο είναι. Τι διαβάζουμε εμείς? Διαβάζετε εσείς τίποτα περί Δανίας, που είναι μια χώρα συγκρίσιμη σε μέγεθος με εμάς? Διαβάζετε πολλά για το Βέλγιο, για τη Σουηδία? Όχι. Διότι είναι χώρες οι οποίες, όπου η ζωή και η οικονομική ζωή και η πολιτική ζωή κυλούν ομαλά, συνεπώς δεν παράγουν ειδήσεις. Αυτό το είχαμε εδώ και σε αρκετά διαστήματα της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας. Και κάθε φορά που υπήρχε αυτό το πράγμα, μειωνόταν ο αριθμός των ανταποκριτών ξένων τύπου. Αντίθετα, κάθε φορά που υπήρχε κάποια κρίση ή ιδιαίτερα γεγονότα, μπορεί να είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες ή η διαδρομή προς Ολυμπιακούς αγώνες, ο αριθμός των ανταποκριτών ξένου τύπου αυξανόταν. Αυτό, η μείωση και η αύξηση, είχε βέβαια και σχέση να κάνει πολύ και με την περιστολή των δαπανών που γίνεται και στα ξένα μέσα ενημέρωση, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στα ξένα. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, διότι τα λεφτά τους αισθάνονται ότι μας δίνουν, καλός ή κακός, αυτή είναι η προσέγγιση. Μας παρακολουθούν αν είμαστε καλοί μαθητές ή κακοί μαθητές, παρακολουθούν τις σχετικά συχνές αλλαγές κυβερνήσεων. Έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία είναι ένα καινούργιο πολιτικό σχήμα για όλη την Ευρώπη, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και νομίζω ότι διαβάζουν πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία λένε οι εκπρόσωποι της, πάντα η εκτελεστική εξουσία είναι αυτή που μετράει κυρίως, λιγότερο η αντιπολίτευση, σχεδόν ποτέ η αντιπολίτευση, το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία ή τα κόμματα όπως τώρα, και πώς βεβαίως αυτά επηρεάζουν τις σχέσεις της δικής μας της χώρας με τη δική τους τη χώρα κάθε τόσο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλα αυτά πολλές φορές αναλύονται σε διμερές επίπεδο. Έτσι. Είναι περίεργο όμως, επειδή μίλησαμε προηγουμένως για το γερμανικό τύπο, ότι υπάρχει μια εφημερίδα την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι η Welt, η οποία είναι συντηρητική εφημερίδα και η οποία, της οποίας εγώ είμαι ανταποκριτής για πολλά χρόνια και εδώ και στη Μέση Ανατολή, και βλέπω ότι πολλές φορές στις αναλύσεις που κάνει
είναι κοντά στις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της Ελλάδας. Διαχρονικά, η ελληνική κυβέρνηση αυτό, τώρα, αυτό τώρα, το διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί τη χώρα μας. Έτσι, έχει εκλεγεί σωστό. Δημοκρατικά Βέβαια. Και εκπροσωπεί με την πολιτική της τη χώρα μας. Και βλέπω ότι σε πολλά θέματα, σε ορισμένα ας πούμε, θέματα των πολεμικών αποζημιώσεων, σε ορισμένα θέματα της παρουσίας ή μη παρουσίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε ορισμένα θέματα που, και το λέω για μια συντηρητική εφημερίδα στη Γερμανία που είναι περίεργο, φαίνεται, αλλά δεν είναι τόσο, σε θέματα κοινωνικής συνοχής. Γιατί στη Γερμανία προσπαθούν πολύ να αποκαταστήσουν, να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή που έχουν. Ναι. Και ένα από τα πιο καλά δομημένα κοινωνικά κράτη στην Ευρώπη, αν όχι το καλύτερο, είναι η Γερμανία. Θα σας διακόψω, γιατί εδώ υπάρχει ένας, υπάρχει μία, όχι μύθος, δεν θα πω μύθος. Είναι ότι άμα δεν είναι αριστερό ή κεντροαριστερό κόμμα στην εξουσία, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Στην Ευρώπη είναι κεκτημένο για όλες τις. Για τις δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι το κοινωνικό κράτος στις τρεις μεγάλες, να το πούμε έτσι, ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωζώνης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, οικοδομήθηκε στην μεταπολεμική περίοδο από τα δικά τους χριστιανοδημοκρατικά έτσι. Κεντροδεξιά κόμματα, έτσι. Ειδικά στη Γερμανία, όπου η λέξη κοινωνικός, δηλαδή η παροχή κοινωνικής σκέπης σε αυτούς που έχουν ανάγκη και μετά σε όλους τους πολίτες, είναι πολιτικό δόγμα ναι. της χριστιανοδημοκρατίας. Γι' αυτό και έχουν την η αρχή τους, είναι η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς με σαφή κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η πολιτική που έκανε ο Έρχαρτ από τη δεκαετία του 60, μην πάμε πολύ πίσω ναι. και κουράσουμε τους θεατές, αλλά είναι ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία οργανώθηκαν κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, βεβαίως με τη συμβολή και των σοσιαλδημοκρατικών και σοσιαλιστικών κομμάτων, και των άλλων κινημάτων που υπήρχαν, τα οποία ασκούσαν πίεση, αλλά οι αποφάσεις ήταν αποφάσεις κεντροδεξιών κυβερνήσεων. Έτσι. 11 Μαΐου ήρθε αυτό το Eurogroup, περνάει αυτό το Eurogroup, συμφωνία δεν έχουμε. 25 Μαΐου διάβασα τώρα. Ο χρόνος περνάει, τα χρήματα τελειώνουν. Πού πάμε, κύριε Υπουργέ? Πιστεύω ότι η συμφωνία πρέπει να έρθει το ταχύτερο δυνατόν. Η χώρα δεν μπορεί να αναπνεύσει για πολύ ακόμη όπως την έχουμε συνηθίσει να αναπνέει, δηλαδή με τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα, με τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά, αλλά με τράπεζες σε λειτουργία, με ανθρώπους να μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, με ανθρώπους να μπορούν να κάνουν τις αγορές τους, όλα τα κανονικά πράγματα τα οποία συνθέτουν παρά τη φτώχεια που υπάρχει σε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας μας, η κοινωνία λειτουργεί, έχει κανόνες και λειτουργεί. Αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί επάπειρον. Πρέπει να φτάσουμε λοιπόν σε μια συμφωνία που και θα βάλει μπροστά, να το πω έτσι, την κανονική λειτουργία της καινούργιας κυβέρνησης που ανέλαβε στις 27, δύο μέρες μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Και το λέω κανονική λειτουργία, διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επικεντρώνεται, αναλύσκεται σχεδόν αποκλειστικά στην εξέβρεση ενός κοινού τόπου με τους πιστωτές μας, με τους δανειστές μας και εταίρους μας ταυτόχρονα. Πρέπει λοιπόν να βγούμε μέσα από αυτό το αδιέξοδο, να βρεθούν καινούργια χρήματα που θα έρθουν στην οικονομία, και να αρχίσει να παράγεται κυβερνητικό έργο για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε αυτό που λέμε ανάπτυξη. Διαβάζω ότι κλείνουν και άλλες επιχειρήσεις, θα κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις. Κάπου γίνεται, διάβασα για μια μεγάλη επιχείρηση η οποία θα κάνει περικοπές. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα αυτή τη στιγμή, δεν είναι τη στιγμή. Ούτε μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται με το να ανοίγουν συνέχεια καινούργιες καφετέριες ή καινούργια κομματήρια. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν και όλες οι δουλειές είναι έντιμες και αξιέπαινες. Αλλά χρειάζεται
πραγματική επένδυση στην παραγωγική διαδικασία. Εκεί δηλαδή που υστερούμε πάρα πολύ. Ό,τι ακούμε πάντως μέχρι τώρα, σε επίπεδο διαρροών, για το τι θα συνοδεύει την όποια συμφωνία, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ηφαισιακά μέτρα. Πάλι φόρους. Για φόρους ακούμε, καινούργιους φόρους. Πρέπει να αποδεχτεί μια τέτοια συμφωνία η κυβέρνηση. Από την άλλη, αν δεν την αποδεχτεί, ο χρόνος τελειώνει. Ξέρετε, είναι τεράστιο το δίλημα. Θα το πω με δύο λέξεις και δεν θέλω να ακουστεί καθόλου κοινικά, γιατί όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν είμαι κοινικός άνθρωπος. Φοβάμαι ότι πρέπει δυστυχώς να φτωχύνουμε λίγο ακόμη για να μην πτωχεύσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Θα κάνουμε δηλαδή ακόμη μια μικρή καμπύλη. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα αυτού του είδους. Θέλω όμως να τα δω, γιατί δεν έχω δει. Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Συμφωνεί. Αλλά να σας πω και κάτι. Είναι ένας φαύλος κύκλος και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι εκεί που πρέπει να επιμείνει η κυβέρνηση είναι να μην επιτρέψει να υπάρχουν τα λεγόμενα, τα όλα τα πλεονάσματα και αυτά. Πόσες φορές τα ακούσαμε και πόσες φορές πέσαμε έξω. Γιατί κάνεις πάντα τον υπολογισμό με τον περασμένο χρόνο, ο οποίος είναι λίγο καλύτερος από το φετινό, και ο φετινός εξελίσσεται χειρότερα και συνεπώς τα αποτελέσματα, τα πραγματικά, είναι χειρότερα. Από την άλλη μεριά, πρέπει να βρεθούν εκείνα τα λεφτά που είναι απαραίτητα. Γιατί λέω ότι πρέπει να μπει χρήμα μέσα στη χώρα, για να εξακολουθούν να πληρώνονται οι μισθοί, οι συντάξεις όλων των ανθρώπων. Έχουμε εκατομμύρια συνταξιούχους. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ένα από τα μέτρα, ας πούμε, που να βγάλουν πουθενά δουλεύτα. Έχει σχέση με το ασφαλιστικό. Σου λέει πρέπει να κάνετε και άλλες μειώσεις στις συντάξεις για να μπορούν να παίρνουν και στο εξής οι άνθρωποι σας συντάξεις και οι επόμενοι. Συμφωνεί. Εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά και ξέρετε, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία, όχι από τους δημοσιογράφους, πιστεύω και από το πολιτικό προσωπικό, ένθεν και ένθεν, όσον αφορά τα μέτρα. Και επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο διαβουλεύσεων και ξέρουμε ότι πριν από την ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων, άμα θεωρήσουμε ότι ολοκληρώνονται με επιτυχία, κάθε διαπραγματεύση, κάθε διαπραγμάτευση, όχι μόνο οικονομική όπως είναι αυτή, υπάρχουν πάντα σπασμοί. Έτσι. Καλό είναι λοιπόν να περιμένουμε να δούμε. Πάντως, χάθηκε χρόνος. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιμείνει πιο γρήγορα να φτάσουμε σε μια συμφωνία και να εξηγήσει κάτι το οποίο δεν έκανε ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, στην οποία, όπως ξέρετε, στο κόμμα της οποίας εγώ ανήκω, η Νέα Δημοκρατία, να εξηγήσει γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Το γιατί είναι ένα τεράστιο κενό το οποίο υπάρχει. Δεν μπορείς να λες στον κόσμο ότι εγώ αποφασίζω να σου κόψω εκείνο, να σου κάνω το άλλο, να σου επιβάλλω το β', διότι εγώ ξέρω, είμαι υπουργός, έχω την ειδική ενημέρωση η οποία χρειάζεται και εσύ πρέπει να ακολουθείς. Αυτή είναι μια εντελώς πατερναλιστική αντίληψη της πολιτικής που έχει σταματήσει να υπάρχει, νομίζω, αρκετά χρόνια, 15-20 χρόνια. Να του το εξηγήσει γιατί παίρνονται αυτά τα μέτρα και να του ζητήσει και τη γνώμη του. Το ρωτάω, του γιατί από χθες έχουν φουντώσει τα σενάρια για δημοψήφισμα. Να σας πω κάτι. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση αυτή πήρε εντολή πριν από 4 μήνες σχεδόν. Πολύ φρέσκια, πολύ νοπή εντολή, ξεκάθαρη εντολή, με τεράστια διαφορά, μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, να πάει μπροστά, να αποφασίσει ό,τι πρέπει να αποφασίσει, να υπογράψει όποια συμφωνία κρίνει ότι πρέπει να υπογράψει για το δημόσιο συμφέρον και το καλό της χώρας και να τη φέρει στη Βουλή να ψηφιστεί. Εάν ψηφιστεί, δεν χρειάζεται και δεύτερη εντολή δημοψήφισμα. Αυτά, ξέρετε, είναι λίγο... αυτά είναι μια τάση προς το λαϊκισμό. Μα είναι μια κουβέντα που γίνεται χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή. Να πάμε σε δημοψήφισμα χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφοφορία. Σας είπα ποια είναι η δική μου αντίληψη. Η δική μου αντίληψη είναι ξεκάθαρη. Έχεις εντολή να διαπραγματευτείς. Διαπραγματεύεσαι. Φτάνεις σε ένα αποτέλεσμα. Έχεις πλειοψηφία ικανή. 162 προς όλους τους άλλους. Έτσι. 138. 138, μάλιστα. Φέρτο. Ψήφισε το. Αν το ψηφίσει. Αν υπάρχει όμως πρόβλημα στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία για αυτά τα μέτρα, για αυτή τη συμφωνία. Μα πρέπει ο κάθε πρωθυπουργός πρέπει να κοιτάξει να πείσει τους δικούς του βουλευτές.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε με τον Κώστα Καραμαλή, είχαμε 152 προς το τέλος 151 βουλευτές. Και παρόλα τα αυτά, με αυτούς τους 151 βουλευτές και περνούσαμε. Αυτή είναι η μαγεία της δημοκρατίας. Δεν μπορείς κάθε τόσο να μεταφέρεις την ευθύνη των δικών σου αποφάσεων, εφόσον έχεις επιφορτιστεί να παίρνεις αποφάσεις. Δεν είναι ότι είσαι τον τρίτο χρόνο της κυβερνητικής. Ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι εμείς πήραμε εντολή για κυβέρνηση με συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι πιστωτές, οι δανειστές μας πιέζουν να ξεπεράσουμε τις κόκκινες γραμμές που προέβλεπε το δικό μας πρόγραμμα και γι' αυτό ζητάμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Εάν θυμάμαι καλά, κύριε Αρμένη, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και είναι πολλές το τελευταίο διάστημα, γύρω στο 70%, ορισμένες και πάνω από 70% των ερωτώμενων συμπολιτών μας, λένε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει συμφωνία. Δεν την εξειδικεύει τη συμφωνία. Συνεπώς, λένε ότι πρέπει να κάνει συμφωνία και ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να εξασφαλίζει, το δεύτερο ερώτημα, την παραμονή στο ευρώ με ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό. Ποιο είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος? Εάν δεν κάνει συμφωνία, ο κίνδυνος, αυτό το κεκτημένο το οποίο έχει, το οποίο είναι συνολικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, και για μένα αυτό είναι ο πυλώνας της, όχι της εξωτερικής μας, της εθνικής μας πολιτικής, αυτό αυτομάτως θα αρχίσει κάποιος να το αμφισβητεί. Θα πει, για κάτσε, πώς θέλεις να σου δίνει ο άλλος τα λεφτά χωρίς να τηρείς τους κανόνες οι οποίοι έχουν θεσπιστεί για το ενιαίο νόμισμα? Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ. Το έλεγα από την πρώτη στιγμή και εξακολουθώ να το πιστεύω για πολλούς λόγους. Γιατί εμείς σαν λαός πλειοψηφικά δεν θέλουμε να βγούμε, ξεκάθαρα πράγματα, και οι ερωτώμενοι πλειοψηφικά από όλα τα κόμματα, από όλα τα κόμματα, με εξαίρεση ίσως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο σέβομαι, δηλαδή τους οπαδούς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έχουν διαφορετική αντίληψη, είναι να μείνουμε στο ευρώ, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε. Δεν θέλουν όμως ενδεχομένως και οι άλλοι να βγούμε από το κοινό νόμισμα, διότι αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με επαφές που έχω και συνομιλίες με άλλους, με πολιτικά πρόσωπα από άλλες χώρες, μπορεί να προκαλέσει τριγμούς πολιτικούς και οικονομικούς, συνολικά για την Ευρωζώνη, που είναι απρόβλεπτη. Είναι προφανές αυτό. Ακόμα και αν οικονομικά μπορεί να διαχειριστεί. Δεν πρέπει, θα μου επιτρέψετε όμως να πω, επειδή οι πολιτικοί μας δεν στηρούνται ευφυΐας και εμπειρίας, δεν πρέπει αυτό να το αξιοποιούν, να το εκμεταλλεύονται υπέρ το δέον. Διότι και αυτό έχει ένα όριο. Θα σου πούνε, εντάξει, δεν θέλουμε, αλλά μέχρι εκεί θέλουμε να πάμε να σε βοηθήσουμε. Πρέπει καταλαβαίνω να κάνεις. Πάντως, με βάση όσα λέτε, ότι αν τυχόν έρθει αυτή η συμφωνία, με το καλό να γίνει καταρχήν, έρθει η συμφωνία στη Βουλή, θα πρέπει όλες οι δυνάμεις οι φιλοευρωπαϊκές να την ψηφίσουν. Είπαμε. Ανεξάρτητα από το τι μέτρα θα περιέχει. Θα σας πω το εξής. 70% δεν είπαμε ότι πάνω από 70% λένε ότι η Ευρώπη είναι το μέλλον μας και το κοινό νόμισμα είναι αυτό το οποίο ζητάμε. Αυτό, ξέρετε, αν προσθέσεις όλες τις λεγόμενες φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, δεν νομίζω ότι το φτάνει αυτό το ποσοστό. Έτσι. Όχι, το ρωτώ. Τι θέλω να πω λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι μια συμφωνία η οποία θα έχει γίνει αντικείμενο τελικής διαπραγμάτευσης από τη σημερινή κυβέρνηση με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολλοί από αυτούς τους εταίρους μας είναι εκείνοι που αποτελούν και κομματικούς φίλους και κομματικούς εταίρους στο κόμμα, του κόμματος στο οποίο εγώ ανήκω, τη Νέα Δημοκρατία, τι θα έρθουμε εμείς δηλαδή και θα πούμε ότι όχι, δεν την ψηφίζουμε? Μα σας ρωτώ γιατί άκουσα τον Αντώνη Σαμαρά χθες στην Ξάνθη προχθές να λέει ότι η λευκή επιταγή εμείς δεν δίνουμε. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Ακούμε για μέτρα σε μια συμφωνία που θα είναι 14 δισεκατομμύρια, δηλαδή παραπάνω 14 φορές από αυτά που προέβλεπε το email Χαρδούβελη.
θα δούμε τι θα περιέχει, ακούμε για φόρους. Λευκή επιταγή δεν μπορεί να δώσει σε κανένα όταν δεν έχει ζήτη συμφωνία. Αυτό είναι απολύτως φυσικό. Την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι η κεντροδεξιά έχει υποχρέωση να βάλει και εκείνη και αυτή τη δύσκολη στιγμή το λιθαράκι το οποίο χρειάζεται, συμπληρωματικά, επικουρικά, όπως θέλετε πέστε το, στην τόνωση του ευρωπαϊκού αισθήματος των Ελλήνων πολιτών και στη σταθεροποίηση της δικής μας προσήλωσης στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν πρέπει, εγώ το λέω πολιτικά, δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας είπαμε κάποια πράγματα, αλλά εσείς επιλέξατε ένα άλλο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ με την περίπτωση, ο οποίος έρχεται τώρα με πιο σκληρά μέτρα, πιο και μεγάλη απέναντι φορολογία. Και στην ιδεολογία μας. Και απέναντι και στην φόρους. Ιδεολογία, μπράβο, φόρους. Να τα δούμε. Να τα δούμε. Αλλά ξέρετε, έχω την υποψία, γιατί σας είπα προηγουμένως δεν είμαι κοινικός. Στην πολιτική όμως υπάρχουν δυστυχώς κοινικές προσεγγίσεις. Έχω την υποψία ότι όπως όλα αυτά τα μεγάλα πακέτα νόμων, το έκανε άλλωστε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν, έρχονται με τη μορφή ενός άρθρου. Έγινε και το 10. Ναι. Οπότε, το πρώτο μνημόνιο έτσι, δεν είναι με ένα άρθρο. Οπότε πρέπει να αποφασίσεις ποιο είναι η προτεραιότητα, ποια είναι η προτεραιότητά σου. Διότι είναι και το τι μήνυμα θα δώσεις στην κοινωνία. Ναι, ναι. Σωστό. Στην κοινωνία δεν πρέπει αυτή τη στιγμή, σε μια στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση που άρχισε άσχημα, άρχισε με αντιευρωπαϊκές κορώνες, πλησιάζει την Ευρώπη, εσύ να κοιτάς ενδεχομένως για δικά σου κομματικά ωφέλη, τα οποία εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνα, το λέω ξεκάθαρα, να εκμεταλλευτείς και να δώσεις λαβή για νέες αντιευρωπαϊκές ή επικριτικές προς την Ευρώπη φωνές. Το λέω αυτό γιατί με την Ευρώπη το επόμενο διάστημα έχουμε αποφασίσει και θέλουμε να ζήσουμε μαζί. Δεν θέλουμε να ζήσουμε χώρια. Δεν θέλουμε να αποκοπούμε από τον κορμό της Ευρώπης. Να πω κάτι. Το 2010 διαγράφει η Ντόρα Μπακογιάννη γιατί ψήφισε το μνημόνιο. Το 2010. Το 2012 διαγράφησαν 21 βουλευτές επειδή δεν ψήφισαν το μνημόνιο. Κύριε Αρμέντη, μήπως ήρθε η ώρα σε αυτή την ψηφοφορία τώρα η Νέα Δημοκρατία να επιλέξει τη λύση του παρών για να ξεφύγει από την δύσκολη θέση. Με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Ξέρετε, δεν μου αρέσουν τα μελά τα αυγά. Να το πω απλά το πράγμα. Το παρόν είναι σαν να διώχνεις από πάνω σου την ευθύνη. Και την ευθύνη του ναι και την ευθύνη του όχι. Και θα σας πω το εξής. Απόλυτα συνειδητά και με παρέμβασή μου τότε προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το 10 είπα ότι θα ψηφίσω κατά. Και ψήφισα κατά του μνημονίου. Και ψήφισα κατά του μνημονίου με απόλυτη ελευθερία συνείδησης. Διότι πίστευα ότι το μνημόνιο αυτό ήταν κακό, ήταν προϊόν συγκεκριμένης πρόθεσης του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος είχε αφήσει 6 μήνες να περάσουν χωρίς να κάνει τίποτα για να μας οδηγήσει, όπως έχω πει επανειλημμένα, με δική του πρόθεση στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο και μας έδεσε. Ναι, αλλά εκείνο το όχι προκάλεσε αντιδράσεις όπως αυτές που περιγράψατε, ναι, ότι θα συμβούν και τώρα αν η Νέα Δημοκρατία καταψηφίσει. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όπως και μετά ψήφισα ναι. Και ψήφισα ναι, ήμουν βουλευτής τότε και τις 2 φορές, ψήφισα ναι γιατί είχε παγιωθεί μια κατάσταση. Δεν μπορούσαμε στο δεύτερο μνημόνιο να αφήσουμε τη χώρα να πούμε μάλιστα δεν θέλουμε τα δεύτερα λεφτά, αφού χρειαζόμαστε τα δεύτερα λεφτά. Θα κατέρευε το τραπεζικό μας σύστημα. Οι άνθρωποι θα πεινάγανε. Τότε ο κίνδυνος να βγούμε από το ευρώ ήταν πολύ μεγαλύτερος, αν μου επιτρέπετε να το διαπιστώσω, από ό,τι είναι σήμερα. Τα κρίνεις λοιπόν όχι από κάποιον, στη βάση κάποιου πολιτικού οπορτουνισμού. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όλη υποχρέωση. Εγώ δεν χωρίζω τους Έλληνες
σε ευρωπαϊστές και αντιευρωπαϊστές, φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και εχθρικές προς την Ευρώπη δυνάμεις. Μέσα στην Ευρώπη είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί, με εξαίρεση ορισμένους οι οποίοι έχουν άλλη ιδεολογία, σεβαστή, αλλά δεν είναι της μεγάλης πλειοψηφίας του ανελλήνων πολιτών, ότι μπορούμε να κινηθούμε αυτόνομα, πετυχημένα, εκτός Ευρώπης. Όταν έρθουν να μας το πούνε, να πάρουν οι Έλληνες πολίτες τέτοιες αποφάσεις και να δούμε πώς θα γίνει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Είμαι απόλυτα πεπισμένος. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να διανοηθείτε τη Νέα Δημοκρατία να είναι εκτός ευρωπαϊκού δρόμου. Γιατί δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κοιτάξτε, μπορώ ένα κομμάτι, ένα ποτηράκι νερό, αυτό που έχω μπροστά μου, να σας πω ότι είναι ένα ακριβό γαλλικό κρασί. Στη γεύση φαίνονται όλα. Έτσι. Και είναι ξεκάθαρα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει άξονες μέσα στους οποίους έχει κινηθεί διαχρονικά στο μεγαλύτερο διάστημα της 40χρονης ιστορίας της. Προφανώς ξέρετε το τελευταίο διάστημα με βάση και τις αναρτήσεις σας στο διαδίκτυο. Να σας πω, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση, και θα το πω πολύ προσεκτικά, να ακούγονται ως κυρίαρχες φωνές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις βασικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, ούτε με τις ιδρυτικές αρχές και αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά δε όταν προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ μικρές διαδρομές στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάτε για πρόσωπα που είναι... Δεν θα αναφερθώ σε πρόσωπα. Δεν θα πούμε ονόματα, άλλο θέλω να ρωτήσω. Μιλάτε για πρόσωπα τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της κομματικής δραστηριότητας. Συμπεριλαμβάνεται και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς έχει πολύ μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά άλλα πρόσωπα... Όχι, επειδή μιλήσατε και για απόσταση από τις καραμαλικές αρχές. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάντα ορισμένες διαφορετικές αντιλήψεις. Αλλά ορισμένα από τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής, ούτε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, ούτε επί Αβέροφ, ούτε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και βεβαίως ούτε επί Κώστα Καραμαλή θα είχαν πάρει τις θέσεις που έχουν σήμερα. Εγώ να επανέλθω λίγο στο θέμα της Ευρώπης και της ψήφισης του δημοψήφισης. Πάμε στα καλά. Θα πάμε στα καλά, όχι. Θέλω λίγο, γιατί υπάρχει μία άποψη στον κόσμο και η οποία αντανακλάται και στην κυβερνητική πλειοψηφία. Σου λέει ο άλλος, με κάθε κόστος το ευρώ. Δηλαδή, να δεχτούμε κάθε... Είπε ο Νίκος προηγουμένως ότι διαβάζουμε 14 καινούργια μέτρα. Σου λέει ο άλλος, δεν αντέχω άλλο. Μάλιστα. Συμφωνώ. Τι να το κάνω, φτωχό στο ευρώ. Άκουσα όμως από ένα άλλο κορυφαίο στέλεχος σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, σε ραδιοφωνικό σταθμό το πρωί, που μιλούσε για 3,5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία κεντρικά πρέπει να αποφασίσει αν το κόστος είναι 3,5 ή 14 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστια η διαφορά που θα αντιλαμβάνεστε. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια οι προβλεπόμενες αποδόσεις μέτρων, ακριβώς και λόγω της περιορισμένης φοροδοτικής, μειούμενης φοροδοτικής ικανότητας των συμπολιτών μας, μειώνεται. Και βλέπω, λέει, θα αυξηθούν οι φορολογίες για τα αυτοκίνητα πολυτελείας. Με τα αυτοκίνητα πολυτελείας κατά 90% έχουν πάψει να υπάρχουν, γιατί τα έχουν γυρίσει οι άνθρωποι που τα είχαν πίσω. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα πραγματικά νούμερα και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν και σχέση με την πραγματικότητα. Κύριε, ξέρετε, λέει ο Αντώνης Σαμαράς και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι η οικονομία είναι θέμα κατά 50% ψυχολογίας. Μα αν λέγονται και πράγματα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση και τα οποία επιβαρύνουν την ψυχολογία της οικονομίας, αν λέγονται και άλλα τόσα πράγματα, τότε φοβάμαι ότι 100% όλα τα πράγματα είναι κατά της ψυχολογίας της οικονομίας. Χρειάζεται λοιπόν μία προσοχή, γι' αυτό και σας είπα και στην αρχή, να δούμε το πακέτο. Ξέρω ότι σήμερα κάνουμε τη συνέντευξη και δεν θα την κάνουμε σε 2 εβδομάδες που ενδεχομένως θα υπάρχει ένα πακέτο. Αλλά πρέπει να δούμε το πακέτο και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κρίνουμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Ακριβώς γιατί ο κόσμος
βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία, ακριβώς γιατί του κόσμου του έχουν πάρει πολλά λεφτά από την τσέπη και δεν του έχουν μείνει σχεδόν τίποτα πια άλλο να του πάρει. Και όλοι ξέρουν που έχουν οικογένειες, που έχουν υποχρεώσεις, πόσο δυσκολεύονται, καθώς ειδικά πλησιάζει το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μόνο εγώ δεν μπορώ να μην γυρίσω στα τέλη. Όχι, θα γυρίσουμε τώρα, θα γυρίσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάζω προχθεσινή ανάρτησή σας στο διαδίκτυο με αφορμή τις εκλογές στην Αγγλία. Μόλις διάβασα το διαδίκτυο ότι παρετήθηκε ο αρχηγός των εργατικών Μίλιμπαντ που έχασε τις χθεσινές εκλογές στην Βρετανία. Καταρχάς παρετήθηκαν όλοι. Και των Φιλελευθέρων και του Κόμματος Ανεξαρτησίας. Έχετε αναφερθεί πριν και στη βραδιά των εκλογών του 2009, όπου το ίδιο έκανε ο Κώστας Χαραμαλής. Όλο αυτό το περιγράφεται ως αυτονόητο. Και γράφω στην πρώτη τελευταία φράση χωρίς να το ζητήσει κανείς. Από τον Καραμαλή εννοείς. Ναι, ναι. Του Μίλιμπαντ. Και τον Καραμαλή δεν το ζήτησε κανείς. Ναι, ναι, δεν το ζήτησε κανείς. Βγάζω το συμπέρασμα ότι αυτονόητο θεωρείται με την ίδια λογική να παραιτηθεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Παρότι του το έχουν ζητήσει εμέσως. Θα σας πω κάτι. Και δεν έχει συμβεί. Θα σας πω κάτι. Για μένα το σημαντικότερο, και το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, το σημαντικότερο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ξαναβρει την πραγματική πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία της. Την έχει χάσει. Δεν την έχει. Σας το πω προηγουμένως. Τοποθετούνται κεντρικά άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που πρέσβευε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όλοι οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τον Κώστα Καραμαλή. Έχουμε μία μετατόπιση προς τα δεξιά, η οποία για μένα είναι πολύ ενοχλητική, και έχουμε και συνεχή επίκληση νεοφιλελεύθερων δοξασιών, οι οποίες δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν στην υπηρετική Ευρώπη που αποτελεί τον πυρήνα της... Ναι, αλλά η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι άντεξε η Νέα Δημοκρατία. Στις τελευταίες εκλογές έχασε μόλις 1,5 ποσοστία μονάδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και εκεί η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Όταν χάσει με 8,5 μονάδες, όπως έχασες από τον άλλον, ο οποίος ήρθε από το πουθενά και μέσα σε 4 χρόνια έφτασε από το 4 στο 36,5, έχεις χάσει με 8,5 μονάδες διαφορά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σημασία δεν έχει εάν εσύ κρίνεις τον εαυτό σου, πώς τον κρίνεις εσύ, πώς εκκρίνουν οι άλλοι, οι οποίοι δώσανε ξεκάθαρη εντολή στον Αλέξη Τσίπρα. Και θα πω και κάτι άλλο, επειδή μου λένε συχνά, και το λέω για να γίνω απολογητής του Κώστα Καραμαλή, με τον οποίο ξέρετε ότι έχω πέρα από την πολιτική και προσωπική φιλία, γιατί λέει δεν παραιτήθηκε ο Καραμαλής που έχασε το 2000. Ο Καραμαλής έχασε με ένα περίεργο τρόπο το 2000 και εν πάση περιπτώσει με απειροελάχιστο ποσοστό από τον τότε πρωθυπουργό κύριο Κώστα Σιμίτη, ο οποίος και έμεινε πρωθυπουργός για άλλα 4 χρόνια. Δεν είναι όμως το θέμα πρωτίστως των προσώπων. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της. Έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία. Έχει χάσει τη δυνατότητα διαλόγου με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, τα οποία και φεύγουν. Και προφανώς θεωρείται ως λύση να γίνει έκτακτο συνέδριο. Να μένετε στη θέση αυτή. Φυσικά. Να μείνουμε λίγο στο ιδεολογικό. Ναι. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως, και αυτό είναι και γνωστό, ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πολιτικός που έχει μακρά διαδρομή στην Νέα Δημοκρατία. Είναι από νεαρός, ήταν και από τους νεαρότερους βουλευτές του κόμματος. Όχι συνεχή όμως. Όχι συνεχή, αλλά εντάξει. Και άλλοι φύγαν και ξαναγυρίσαν. Εντάξει, δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι και μια παράταξη. Πλατιά που δέχεται και αυτούς που αλλάζουν. Ανοίγει την αγκαλιά της και δέχεται ακριβώς. Και τους αμαρτήσαν. Έτσι ακριβώς. Σας άκουσα και το είπατε αρκετές φορές. Δεν έχει σημασία τα πρόσωπα. Δηλαδή πιστεύετε ότι με το σημερινό πρόεδρο που έχει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξαναβρει την περπατησιά της. Ο κάθε πρόεδρος δίνει δείγμα γραφής. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να μεταλλαχθούν. Μα γι' αυτό σας λένε. Αλλά σας λέω ότι δεν είναι θέμα. Τι εννοώ ότι δεν είναι θέμα. Σας λένε ότι ζητάτε έκτακτο συνέδριο. Όχι εσείς. Και όσοι άλλοι στη Νέα Δημοκρατία ζητούν έκτακτο συνέδριο, μόνο και μόνο για να αλλάξει ο αρχηγός. Λάθος. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Κανείς από όσους ξέρω δεν το έχει πει έτσι. Διότι εμείς. Βλέπω, να σας πω κάτι. Διαβάζω στις εφημερίδες ότι γίνεται μια πρωτοβουλία ενός συνδέσμου του 1974. Ναι, την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα σε μια εβδομάδα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, διότι διαβάζοντας τα ονόματα διαπιστώνω ότι τους ξέρω πολλούς από τους οργανωτές. Είναι μπαριτοκαπνισμένα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
που από εκείνα τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα έχουν, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι είναι πια με πολύ γκρίζα, αν όχι άσπρα μαλλιά. Οι άνθρωποι αυτοί τι το κάνουν? Το κάνουν γιατί θέλουν να κατακτήσουν θέσεις. Άλλωστε, οι περισσότεροι από αυτούς δεν διεκδίκησαν ποτέ θέσεις. Αγωνία έχουν, διότι βλέπουν στις μετρήσεις. Και λέμε, ωραία, ότι οι μετρήσεις είναι απεικονίσεις της στιγμής, φωτογραφικές απεικονίσεις της στιγμής. Μα εδώ συνεχίζονται. Εδώ βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος με 35-36% διατηρεί το ποσοστό που πήρε στις τελευταίες εκλογές και μια Νέα Δημοκρατία με 15-20% που προφανώς χάνει ένα τεράστιο ποσοστό του αποτελέσματος των τελευταίων εκλογών, μολονότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε τις εκλογές έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει πάρει αλλοπρόσαλες αποφάσεις. Και δεν οφείλεται από αυτό η Νέα Δημοκρατία. Μετρήσεις γίνονται για την επόμενη μέρα στην Ενδυμπορία, για τον επόμενο αρχηγό. Είδαμε χθες μια μέτρηση, ήταν πρώτος σε προτιμήσεις ο Κώστας Καραμαλής, δεύτερη η Ντόρα Παγκογιάννη και σε απόσταση άλλα πρόσωπα. Καλά θα κάνουν τον Κώστα Καραμαλή τουλάχιστον τον αφήσουν απ' έξω, διότι έχει πει ότι ήμουν δεν αναδεικνύεται στην πολιτική και δεν πρόκειται. Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω και με πρόλαβε. Και δεν πρόκειται να αλλάξει τη σιωπή του, να σπάσει τη σιωπή του, όπως βλέπω τουλάχιστον, για κανένα από αυτά τα τρέχοντα θέματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολλά στελέχη όλων των ηλικιών και εντός κοινοβουλίου, κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου. Τον έχουν ως πρώτη προτίμηση. Εγώ να ρωτήσω, εσύ έχεις και μια άλλη σχέση, εγώ μπορώ να τον ρωτήσω. Λόγω ρεπορτάζ. Ναι, λόγω ρεπορτάζ, βεβαίως. Γνωριζόμαστε τον κύριο Αντώναρο πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Έτσι είναι. Είναι απορία, πάντως και δική μου πρέπει να πω. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής δεν μιλάει, δεν παίρνει την απόφαση να πει κάποια πράγματα, να δώσει μια συνέντευξη. Θα σας πω κάτι. Σε μια εφημερίδα, σε ένα κανάλι. Πόσες φορές έχετε καν χάσει, για να μην πω χειρότερη λέξη, με δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών, προσφάτων, τις οποίες διαβάζετε? Η σιωπή είναι χρυσός. Οι καραμανλίδες. Ναι, το είχανε. Έχουν μάθει να είναι λακωνικοί, ναι, και λιγόλογοι. Πάντως, εδώ θα πρέπει να πω ότι, ας πούμε, την περασμένη Κυριακή, το συζήταγαμε και με τον Νίκο, έγραψε ένα άρθρο ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, το οποίο ήταν αξιόλογο και βοηθητικό, θα μπορούσα να πω, για την περίπτωση που ζούμε. Ο Κώστας ο Καραμαλής, γιατί, ας πούμε, να γράψει ένα άρθρο, να γράψει ένα κείμενο που να κάπως να δίνει και τη δική του άποψη και τη δική του εμπειρία που έχει, γιατί κυβέρνησε σε δύσκολες εποχές. Προηγουμένως, είπε ο Νίκος ο Αρμένης ότι σε μια ερώτηση που έγινε χθες αλλά και σε άλλες έρευνες, ο Κώστας Καραμαλής δείχνει να είναι ψηλά στην υπόλοιψη των Ελλήνων πολιτών. Και είναι πραγματικό. Και πιθανόν και σε εκείνους οι οποίοι δεν του έδωσαν την ψήφο τους, ναι, στις 4 Οκτωβρίου του 2009. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν πάντα έτσι. Ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος, ακόμη και στην προσωπική επαφή. Έχει την εντύπωση μερικές φορές ότι εμένα, όταν τον πρωτογνώρισα και ως δημοσιογράφος, αλλά και μετά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρασυρώμουν από υποψίες μήπως δεν με άκουγε προσεκτικά. Και δεν θα ξεχάσω σε ένα ταξίδι που πηγαίναμε και είμαστε στο αεροπλάνο, κάπου μακριά στην Βόρεια Ευρώπη, κάτι είχα πει, δεν απάντησε και νομίζω ήταν η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη μαζί μας και καθόμασταν απέναντι, συζητούσαμε με την κυρία Μπακογιάννη. Ο Κώστας Καραμαλής διάβαζε κάποια έγγραφα και μετά από μισή ώρα μας έπιασε, μου έπιασε, γιατί ήταν κάτι που είχα πει εγώ, την κουβέντα πολύ αναλυτικά για αυτό που είχα πει. Είναι ο τύπος του, έτσι. Είναι ο τύπος ο οποίος κάθε λέξη του τη σκέφτεται. Δεν είναι σε καμία περίπτωση όπως πολλοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν. Εγώ πιστεύω, χωρίς κακή πρόθεση, ότι είναι δήθεν κάποια μορφή περιφρόνησης προς τους πολίτες, οι οποίοι... Ο Κώστας Καραμαλής, ξέρετε, επειδή είναι ένας πολύ γήινος άνθρωπος, και το λέω γιατί είναι ένας κανονικός άνθρωπος σαν όλους μας. Ναι, αυτό το έχουμε καταλάβει. Και δεν του αρέσουν ούτε οι φιωριτούρες, ναι, ούτε τα σινιά ρούχα,
ούτε... Έτσι ήταν και ο θείος του, δεν το συζητάμε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ένας άνθρωπος περισσότερο. Περισσότερο. Να πω, ναι, περισσότερο. Παρά τα λίγα παραπανήσια κιλά που έχει, είναι ένας άνθρωπος που φροντίζει και αθλείται και περιπάτους κάνει μεγάλους και ποδήλατο κάνει και κολυμπάει στη θάλασσα σχεδόν όλο το χρόνο. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Δεν λέω ότι είναι καινούριο. Το λέω αυτό, ξέρετε, ο κόσμος έχω την εντύπωση ότι τον αισθάνεται δικό του οικείο. Και αυτό ήταν που δύο φορές στο παρελθόν του έδωσε μεγάλη πλειοψηφία. Και μια μεγάλη ήττα το 9 όμως. Και μια μεγάλη ήττα το 9. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένως ο κόσμος περίμενε περισσότερα, αλλά ο κόσμος αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια, από το 2000 και μετά, είναι ανυπόμονος. Τι έχουμε δει, κύριε Αρμένη, από τότε και μετά, ήταν όλοι οι πρωθυπουργοί μιας χρήσεως. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα ένα εξαιρετικό άρθρο, κατά τη γνώμη μου, του Μαυρίδη. Εξαιρετικό. Θανάση. Α, που λέει για το Καραμαλής και ο Ιησούς. Ο τίτλος είναι όχι ο Καραμαλής, ούτε ο Ιησούς το ίδιος. Ναι, επειδή στην κοινωνία υπάρχει πια η αίσθηση σε πολύ μεγάλο κομμάτι ότι καλό θα ήταν να έρθει ο Καραμαλής και να μας σώσει. Το λέω έτσι όπως το λέει κάθε ένα στην παρέα του. Θα διαβάσω μόνο την τελευταία λέξη, την τελευταία φράση. Ότι αν ο Κώστας Καραμαλής μπορεί να προσφέρει, θα το αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά πρώτα πρέπει να υπάρχει χώρα και ένας λαός που θα ξέρει τι ακριβώς θέλει. Έχω δηλαδή την αίσθηση και εγώ, συμφωνώ μαζί σας, ότι ο κόσμος νομίζει ότι ακόμα και αν ερχόταν ο Κώστας Καραμαλής τα πράγματα, με ένα μαγικό τρόπο θα λύνονταν όλα τα προβλήματα. Δεν λύνονται τα πράγματα. Δεν λύνονται, σίγουρα. Εγώ λέω καμιά φορά μην περιμένετε από κανέναν. Ούτε και από τον πολύ αγαπητό σε μένα Κώστα Καραμαλή να έρθει με ένα μαγικό ραβδάκι να κάνει 5-6 κινήσεις. Έτσι, δεν υπάρχει. Και να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Δεν γίνεται. Αυτό το άρθρο λοιπόν, το οποίο είχα την τύχη να το διαβάσω, γιατί ο Θανάσης ο Μαυρίδης τα ανεβάζει μεσάνυχτα και κάτι το άρθρο του για την επόμενη μέρα. Διαβάζοντας το ψάχνοντας το διαδίκτυο, το είδα χτες λίγο μετά τα μεσάνυχτα και μάλιστα έκανα retweet, το επανέλαβα στο Twitter και το επανέλαβα και στο Facebook, γιατί το βρίσκω πραγματικά ένα άρθρο κλειδί. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν είναι παρόν, αλλά ο Θανάσης είναι, ο Θανάσης ο Μαυρίδης είναι ένας πολύ καλός μου, πολύ καλός μου φίλος. Είναι ένα άρθρο που δείχνει ακριβώς ότι πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να σκύψουμε στον εαυτό μας, να κάνουμε μια αυτογνωσία. Είναι αυτό το περίφημο που ελέγχθη κάποτε στην Αμερική. Μη ρωτάς τι μπορείς να κάνει η χώρα σου για σένα, ρώτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου. Πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας. Αυτός ο περίφημος ελληνικός ατομισμός που μας έχει πάει σε πολλά πράγματα μπροστά, πρέπει να μεταξελιχθεί σε ομαδικότητα, σε σύμπνοια αντιλήψεων των πραγμάτων. Μάλιστα, όποτε είμαστε ενωμένοι, πετυχαίναμε πολλά. Έτσι. Η περίοδος που ο Κώστας Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός της χώρας, εγώ θα μεγαλώσω λίγο, η περίοδος που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε ότι είναι μια περίοδος η οποία βοήθησε το κόμμα, άρα και τη χώρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα κόμματα που εναλλάσσονται και στην εξουσία, άρα όταν είναι στην αντιπολίτευση, και σήμερα αυτό υπάρχει απόσταση από εκείνη την περίοδο. Του χρεώνουν κάποιοι, κυρίως από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου, κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σήμερα, ότι έχει ευθύνεται για αυτό που περνάει σήμερα η χώρα. Κοιτάξτε, αυτές είναι υπεραπροστιστικές προσεγγίσεις και χαίρομαι που... Και ότι δραπέτευσε το 9. Θα θυμίσω, θα τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Θα πω πρώτα ότι εγώ είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από πολύ παλιά. Πολιτικά ενεργός ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είμαι από τον Ιούλιο του 2004. Συνεπώς δεν έχω παρακολουθήσει όλη τη διαδρομή του Κώστα Καραμαλή ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω όμως τη διαδρομή. Και διαπίστωσα ένα πράγμα. Νομίζω είναι αδιαφυσβήτητο. Ότι ήξερε να ενώνει και να συνθέτει. Χωρίς αποκλεισμούς. Οι αποκλεισμοί ήταν σαφείς. Αυτό που είπαμε κάποτε, δεν μιλάμε με τα άκρα. Και το είπα εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συγκεκριμένη στιγμή για συγκεκριμένους ανθρώπους, για συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό, αλλά με διαχρονική ισχύ. Διότι το ίδιο έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1977. Σωστό. Με την Εθνική Παράταξη. Βεβαίως. Να μην ξεχνάμε τι έγινε. Βεβαίως. Δεύτερον,
Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα το 2004-2009. Αναμφισβήτητα, ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Εκεί θα μου επιτρέψετε να έχω αμφιβολίες, γιατί ήμουν μέσα στα πράγματα και έβλεπα ότι παίρναμε συνέχεια πρωτοβουλίες και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες και είπαμε πράγματα τα οποία δεν αρέσανε. Ένας από τους λόγους που χάσαμε με 10,5 μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες διαφορά, ήταν ότι ο Κώστας Καραμαλής σε 36-37 ομιλίες του έλεγε ότι πρέπει να πάρθουν δυσάρεστα αλλά απαραίτητα μέτρα. Τελευταίο, εμείς παραδώσαμε τα νούμερα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Παπανδρέου. Ξέρετε, εμείς τα αμφισβητούμε τα νούμερα αυτά. Τα έχουμε πει ξεκάθαρα. Ο κύριος Παπανδρέου ανέλαβε 6 Οκτωβρίου 2009. Ήμουν εκεί, στο Μαξίμου. Δύο μέρες μετά τις εκλογές. Όλο το πήρε το πακέτο. Ξεκάθαρα πράγματα. Ήξερα ακριβώς τι ήταν. Είχε κληθεί στις αρχές Μαρτίου του 2009 και του είπε 6 γενικές παραδοχές, μεταξύ των οποίων και τα γνωστά στοιχεία, έλλειμμα, χρέος κλπ. Κλπ. Ο Κώστας Καραμαλής. Και τι έκανε ο κ. Παπανδρέου? Βγήκε έξω και είπε εκλογές. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και έρχεται και κερδίζει τις εκλογές. Ο ελληνικός λαός του έδωσε την πλειοψηφία. Εγώ ξέρετε, ποτέ δεν αμφισβητώ. Εκεί λοιπόν είναι λαϊκή... κάποιος και λέει: μα γιατί να πάει σε εκλογές, να πάρει τα μέτρα που θεωρεί ότι είναι αναγκαία και ας προχωρήσει. Με 151 βουλευτές. Πώς θα την πάρει τα μέτρα? Δεν θα παίρναγαν τα μέτρα. Εγώ αμφιβάλλω θα παίρναγαν τα μέτρα. Στο λέω ευθέως. Λοιπόν, τι πιο ξεκάθαρο από το να πεις κάνω γρήγορα εκλογές, χωρίς καμία χρονοτριβή, αποφασίζει ο ελληνικός λαός, έχω ενημερώσει τον ελληνικό λαό, έχω ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι κανένας αρχάριος, έχει κάνει 10 φορές υπουργός. Και έρχεται και αφήνει το χρόνο και περνάει και δίνει λεφτά. Και, αν τρέπεται να πω, μαϊμωδίζει και στις στατιστικές. Γνωστά πράγματα. Τα έχει γράψει ο τότε συνάδελφός μου, υπουργός οικονομικών. Δεν έχει αποδεχτεί όμως την αλλαγή υπολογισμού Eurostat. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι πέρασε έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει, δαπάνες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν γίνει το 2010, χωρίς καμία υποχρέωση, τις πέρασε στο 9 και αντιθέτως έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να τα είχε το 9 τα πέρασε το 10. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι άφησε 3,5 μήνες να περάσουν και δήθεν πηγαίνει στον Ταβό στο τέλος Ιανουαρίου του 10 και εκεί πέφτει από τα σύννεφα διότι του λένε κάποιοι κάτι οι άλλοι μετέχοντες. Και ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαχινίδης, κατοπινός υπουργός οικονομικών, είχε πει από τον Οκτώβριο για Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι. Τώρα που σας ακούω πάντως μοιάζει λίγο με τη σημερινή εποχή αυτή η εικόνα. Δηλαδή, είπατε, άφησε 3,5 μήνες ο κ. Παπανδρέου να περάσει χωρίς να. Και τώρα έχουμε μια κυβέρνηση που αφήνει το χρόνο. Άμα περάσει πια. Άμα περάσει. Να σας πω κάτι, θα σας πω όμως κάτι. Τώρα υπάρχει το συγκεκριμένο. Δεν το ίδιο βέβαια, δεν το συζητάω. Πρώτον, έχουμε ακόμη τόσο χρόνο να περάσει. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη μέρα που μπορεί να χαθεί. Έτσι. Είναι απαράδεικτο να χαθεί άλλη μέρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεύτερον, εδώ υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Πλέγμα. Πώς θα το πούμε, δεσμεύσεων, εξαρτήσεων, υποχρεώσεων, τις οποίες πρέπει να τηρήσουμε σαν χώρα. Δεν μπορούμε, και αυτό φάνηκε και από τις τρίμηνες διαπραγματεύσεις που έκανε μέχρι τώρα η σημερινή κυβέρνηση. Δεν μπορούμε αυτό να πούμε, είναι χτεσινό, το πετάμε και φεύγουμε και συνεχίζουμε από μηδενική βάση. Τότε δεν είχαμε καμία υποχρέωση να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Και θα σας θυμίσω ότι με έξυπνους χειρισμούς η Ισπανία απέφυγε να μπει σε μνημόνιο. Μπήκε η Ιρλανδία που είχε άλλα προβλήματα, υπερέκθεση των τραπεζών της. Μπήκε η Πορτογαλία που είχε παρεμφερεί. Θα μπορούσαμε και εμείς να το αποφύγουμε, λέει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει εάν. 8-10, ενώ τον Οκτώβριο του 9. Τον Οκτώβριο μέσα στο φθινόπωρο μέχρι τα Χριστούγεννα είχε διαπιστωθεί το πρόβλημα. Και αντί να πηγαίνει η τότε κυβέρνηση και μιλάει για Τιτανικούς και να διεφθαρμένους Έλληνες που πίστευε ότι έτσι θα κερδίσει τη συμπάθεια ως να εκλεγεί σαν κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί αυτά είναι ρυπαρά πράγματα που γίνανε προς την Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες. Ξέρετε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μέσα σε ένα κοινωνικό κράτος
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές παροχές. Καλά, ναι. Διαβάσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τυφλοί και πέρανε επίδομα, ήταν τυφλοί. Ή για αναπήρους που πέρανε επίδομα αναπηρίας. Να θυμίσω όμως ότι σε μια προηγμένη Γερμανία που υποτίθεται ότι όλα λειτουργούν εξαιρετικά, νομίζω πέρυσι, αν όχι πρόπερσι, ίσως αυτό το χρόνο να μπερδεύω, υπήρχαν 215.000 περιπτώσεις, 215.000 περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έκαναν κατάχρηση ενός συγκεκριμένου πολύ παχυλού επιδόματος, του λεγόμενου Hartz, και οι οποίοι, τους οποίους ορισμένους τους βρήκαν. Φανταστείτε πόσοι άλλοι είναι τους οποίους δεν βρήκαν. Λοιπόν, δεν είναι οι άλλοι χώρες αγγέλων και εμείς χώρες διαβόλων και απατεώνων. Σε όλη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε, όπου υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα για τη λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας εδώ στη χώρα μας, αλλά μην βγάζουμε και μόνοι μας τα μάτια μας. Λοιπόν, η ώρα δεν μας φτάνει. Ούτε λίγο να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Τελειώσαμε, μας διώχνουν. Την επόμενη φορά, γιατί πρέπει να ο κ. Αντώνιος να ξανάρθει. 100%. Θα γίνει επανάληψη. Εγώ χάρηκα πολύ που έμαθα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι είστε Πανιώνιος. Είμαι. Είναι ο Μάκης, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι, για τον Πανιώνιο εγώ μιλάω. Έτσι. Για τον Πανιώνιο, γιατί βλέπεις ότι προφεύγω να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Είναι ομάδα όμως που είναι σε μια πόλη που είναι γειτονική στο χώρο που εγώ γεννήθηκα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλλιθέα. Έτσι. Και μικρός όταν ήμουνα, ο πατέρας μου είχε τη μεγάλη χαρά. Το μεγάλο γήπεδο ήταν εκεί. Να με παίρνει από το χέρι και να με πηγαίνει στη Νέα Σμύρνη, που ο Πανιώνιος ήταν τότε μια ομάδα με έτσι, μεγαλύτερο ειδικό βάρος από αυτό που είναι σήμερα, για να σίγουρα το πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ιστορική ομάδα, δεν υπήρχε τότε η ομάδα της Καλλιθέας. Παίζατε ποδόσφαιρο μικρό. Έπαιζα ποδόσφαιρο μπροστά στον δρόμο μου, στην οδό Φορνέζη στην Καλλιθέα, όπου είναι και το πατρικό μας σπίτι. Και τότε ήταν ένας χωματόδρομος, περνούσε ένα αυτοκίνητο κάθε μισή ώρα ή κάτι τέτοιο, και έτσι είχαμε πολύ χώρο και χρόνο, πολύ χώρο και χρόνο να πέφτουμε κάτω, να ματώνουμε τα γόνατά μας και να βάζουμε για κανένα γκολ. Καλύτερος γκολτζής πάντως έγινε στη δημοσιογραφία του Αντώνιος και στην πολιτική. Θα σας πω όμως το εξής, το οποίο δεν ξέρετε και με αυτό ίσως να μην σας κρατήσω άλλο, ότι η κόρη μου, η οποία δεν φαίνεται για ποδοσφαιρίστρια, σε όλο τη το φοιτητική διαδρομή σπούδασε στην Αγγλία, ήταν τερματοφύλακα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς το ανανεώνουμε το ραντεβού. Την άλλη Δευτέρα και ελπίζω να συμφωνεί. Κοίταξε, επειδή αυτό το πράγμα θα μας κόψουν και θα μας παίζουν οι άλλες εκπομπές. Κάθε που τελειώνει η εκπομπή, λέμε ότι θα έχει συμφωνία. Λοιπόν, δεν υπάρχει συμφωνία. Ελπίζω την άλλη Δευτέρα να υπάρχει. Θα πάμε για δημοψήφισμα κατευθείαν. Λοιπόν. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.